Ο κύριος Κατρούγαλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το συνταγματικό επιχείρημα προβλήθηκε λόγω της προφανούς απορίας πολιτικών επιχειρημάτων. Πώς μπορεί ο παλαιοκομματισμός να υπερασπιστεί είτε το γενικευμένο καθεστώς ανομίας που υπάρχει σήμερα, ουσιαστικά με την ανυπαρξία νόμιμων αδειών, είτε το πραγματικό καθεστώς ασυδοσίας, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τα επιχειρήματα προβλήθηκαν. Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι εμείς ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, να καθαρίσουμε αυτή την κόπρο του Αυγείου, όχι μόνο με τα γνωστά πολιτικά θέματα, τη σύγκρουση με τη διαπλοκή, γιατί αυτή τη θέλουμε, αλλά και με νομικά προβληματικό τοπίο, εξαιτίας της διατύπωσης του άρθρου 14, πράγματος 9 και της εκτελεστικής νομοθεσίας, όπως έχει ερμηνευθεί, πολύ καλά το γνωρίζει ο προβάλλον την ένσταση, όπως έχει αντιμετωπιστεί από την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή όμως πρόθεσή μας είναι να μπει τάξη στο τοπίο αυτό και κυρίως να σεβαστούμε το Σύνταγμα και τη Δημοκρατική Αρχή, γι' αυτό φέραμε το νομοσχέδιο, με ενδεχόμενο μοναδικό να μας καταλογιστεί ότι μπορεί να καθυστερήσαμε. Επί των συγκεκριμένων ενστάσεων, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της προχειρότητας της υποβολής ένστασης ότι αναφέρθηκε αυτή στο άρθρο 4 ως προς την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Όχι, διαβάζω από τα πρακτικά και άκουσα καλά. Ενώ αφορά το άρθρο 5. Όχι απλώς εδώ έχουμε λάβει φροντίδα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις εγχώριες αλλά και τις αλλοδαπές εταιρείες. Σας υπενθυμίζω ότι πάλι θέλει ένα δείγμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις, πάντως να μην κοιτάζει κανείς την καμπούρα τη δική του, όπως έλεγε ο Έσοπος, δεδομένου ότι γνωρίζετε ότι, για παράδειγμα, σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο μεγάλου καναλιού συμμετέχουν ξεχώριες εταιρείες. Εμείς αντιθέτως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα καλύπτοντας και τις αλλοδαπές με τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε από τον αντιλέγοντα του ΣΥΡΙΖΑ. Ως προεδρία την τοποθέτηση του κυρίου Καρά να πω ότι και σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αλλοδαπών εταιριών που θα έχουν υποβάλει το μετοχολόγιο τους, προβλέπεται όχι απλώς γνωστοποίηση από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και διαδικασία προηγούμενης έγκρισης της μεταβίβασης. Οι αμφισβητήσεις του άρθρου 2 ουσιαστικά πλήττουν τη δυνατότητα να δημοκρατηθούν οι άδειες. Η άποψη που ακούστηκε ότι μόνο η σπάνιση των συχνοτήτων επιβάλλει την ανάγκη δημοπράτησης και ότι αυτό ανάγεται στο παρελθόν και έχει ήδη ξεπεραστεί, ή ακόμα πιο προχωρημένη άποψη ότι αυτά ανατακρίνει η αγορά, είναι ακραία νεοφιλελεύθερη άποψη που δεν παίρνει υπόψη το ότι η δημόσια συχνότητα είναι δημόσιος πόρος. Γιατί να χαριστεί αυτό στους αγαπημένους της διαπλοκής, γιατί να μην πληρώσουν αυτοί για τον δημόσιο πόρο που διαχειρίζονται, γιατί αυτά που τους χαρίσαμε τα εκατομμύρια τόσα χρόνια να συνεχίζουμε να τα χαρίζουμε. Το δε επιχείρημα ότι εν ώψη του 43.2 εδάφιο Β απαιτείται προεδρικό διάταγμα, ουσιαστικά τι δεν λέει, τι θα καθορίσει η απόφαση, δύο νούμερα. Τον αριθμό των αδειών και την τιμή εκκίνησης. Πείτε μου ένα προεδρικό διάταγμα που να ξέρετε, που να αναφέρεται σε νούμερα. Κανένα. Γιατί είναι κλασικό θέμα ο προσδιορισμός ενός αριθμού και ειδικού και τεχνικού και λεπτομεριακού. Επομένως, εδώ η ένσταση πάσχει λόγω της εγγενούς αντίφασής της με το άρθρο 106. Αν χαρίζαμε τις άδειες, ουσιαστικά θα δίναμε σε κάποιον κομμάτι του εθνικού πλούτου. Και προφανώς είναι αβάσιμη ως 43.2 εδάφιο Β. Τέλος, καθόλου δεν πλήττεται η αρμοδιότητα του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 15. Όπως ξέρετε, άλλες ένωμες τάξεις, η Ιταλία, η Ισπανία, η Φιλανδία, προβλέπουν ότι η αδειοδότηση γίνεται απευθείας από τον αρμόδιο υπουργό. Εδώ, επειδή πράγματι έχουμε συνταγματική αρμοδιότητα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, προβλέπεται η σύμφωνη με το Σύνταγμα διαδικασία που έχουμε εδώ προβλέψει. Και από εκεί και μετά δεν υπάρχει τίποτα που να δίνει ελεκτική ex post αρμοδιότητα στον αρμόδιο υπουργό. Άρα, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο γίνεται απολύτως σεβαστό. Στην πολιτεία, η μοναδική αρμοδιότητα που αναγνωρίζεται είναι η εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας,
Και δεν μπορούν να μας κατηγορούν γι' αυτό αυτοί που επί δεκαετίες έχουν αφήσει το πεδίο αρρύθμιστο, άρα ασύδοτο. Επομένως, ερχόμαστε να καλύψουμε αμαρτίες του πολεοκομματισμού δεκαετιών. Ερχόμαστε να το κάνουμε με τρόπο που είναι σύμφωνο όχι μόνο με τις συνταγματικές αρχές που αναφέρθηκαν, αλλά κυρίως με τη δημοκρατική αρχή. Γιατί όταν δεν υπάρχει ρυθμισμένο το πεδίο της ενημέρωσης, διαστρεβλώνεται η ελευθερία δήλωσης της πολιτικής βούλησης του λαού. Είδαμε στο δημοψήφισμα πώς αντιμετωπίστηκε η αντίθετη άποψη, αυτή που προβάλαμε εμείς και επικρότησε το 62% του ελληνικού λαού. Φτάνει όμως πια, φτάνει πια, αυτό δεν είναι λογοκρισία, το να υπάρχουν κανόνες και να υπάρχει δημοκρατική τάξη είναι η προϋπόθεση της δημοκρατίας. Από εδώ και πέρα η ασυδοσία τελειώνει, η διαπλοκή καλά κάνει και ανησυχεί και γι' αυτό φωνάζετε, την υπερασπίζεστε και ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο. Κυρία Βούλτευση, διευκολύνετε τη συζήτηση. Μην διακόπτετε. Κύριε Υπουργέ, τελειώσατε. Κύριε Βενιζέλο, ζητήσατε το λόγο.